Να είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πάλι εδώ πέρα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα όπως βλέπετε δίπλα μας, γιατί είναι ένα πίσω από το άλλο το βίντεό μας που θα δούμε. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και ξεκινάμε διαδικασία ξανά, όπως δείξαμε και στην επισκευή του μηχανισμού. Ξεκινάμε να λύσουμε εδώ πέρα το μηχανισμό για να κάνουμε τον καθαρισμό στην μπαταρία οικολογικά, χωρίς να χαλάσουμε το νίκελ, χωρίς να χαλάσουμε αυτό εδώ πέρα το χρώμιο που έχει η μπαταρία επάνω. Παίρνουμε και λύνουμε τα πάντα, δηλαδή μπορούμε να βγάλουμε την μπαταρία από πάνω από το σημείο που είναι για να καθαρίσουμε τα πάντα σε βάθος. Και στο κάτω μέρος εδώ πέρα που πιάνει βρωμίες και τέτοια, είναι εύκολο να λυθεί η μπαταρία, αρκεί να δώσουμε μία ωρίτσα, μία μισή ωρίτσα χρόνο, δύο ωρίτσες, δεν μας πειράζει, μόνοι μας το κάνουμε, να έχουμε ελεύθερο χρόνο για να έχουμε και να έχουμε υπομονή μάλλον να κάνουμε τη δουλειά αυτή. Να καθαρίσουμε σε βάθος μία-μία τις βρύσες μας, τις μπαταρίες. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα μαζί, να πιεστούμε δηλαδή. Κάνουμε πρώτα τη μία, παίρνουμε και το κολάι, παίρνουμε το χέρι και προχωράμε και στην επόμενη. Την επόμενη φορά βγάζουμε εδώ τα πάντα από πάνω. Βλέπετε ότι κρατάει εδώ πέρα βρωμίες μέσα. Οπότε πρέπει να τα βγάλουμε και αυτά να τα καθαρίσουμε. Καλό είναι να βγουν και αυτά. Προσεκτικά, με υπομονούλα εδώ πέρα. Λύνουμε τα λαστιχάκια. Αν μπορούμε να βρούμε και να πάρουμε καινούρια τέτοια λαστιχάκια σε ένα μαγαζί με υδραυλικά, καλό είναι, όχι καλό είναι, όποιος θέλει δηλαδή και έχουν χαλάσει αυτά, έχουν φθαρεί πολύ, καλό είναι να τα αλλάξει. Βγάζουμε λοιπόν από πάνω όλα τα τεμάχια, όλα τα μέρη εδώ πέρα. Υποτίθεται λύνουμε την μπαταρία να κάνουμε σε βάθος τον καθαρισμό. Βγάζουμε και το μηχανισμό ξανά εδώ, όπως δείξαμε πριν πως αλλάζουμε λαστιχάκι. Λύνουμε και το ρουξούνι από πάνω. Βγάζουμε και το ρουξούνι. Βλέπετε εδώ και εδώ πέρα μέσα έχει αλατάκια. Να τα καθαρίσουμε σε βάθος και όχι μόνο αυτά που φαίνονται. Και λύνουμε και σε αυτό εδώ πέρα το σημείο το ρακοράκι και αυτό. Βλέπετε ότι παντού εδώ πέρα μέσα στις βόλτες έχει, βγάζουμε από πάνω και το ρακόρ και το λάστιχο. Και αυτά τα λαστιχάκια αν θέλουμε να πάρουμε καινούρια να βάλουμε, καλό είναι, ας το κάνουμε. Και αυτά εδώ πέρα αν θέλουμε τα δύο να πάρουμε καινούρια να βάλουμε. Αυτό εδώ είναι το κομμάτι που κρατάει, είναι πλαστικό αυτό που κρατάει το ρακοράκι να μην έρχεται κάτω ή να μην φεύγει η μπαταρία. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε βγάλει τα πάντα, έχουμε κάνει εδώ πέρα κομματάκια την μπαταρία. Θα καθαρίσουμε λοιπόν σε βάθος οικολογικά την μπαταριούλα μας αυτή. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι ένα ταπεράκι για να βάλουμε μέσα τα πάντα αυτά εδώ πέρα που έχουμε βγάλει. Τα βάζουμε όλα μέσα και το μηχανισμό θα το λιπάνουμε μετά στο τέλος. Το βάζουμε τώρα μέσα για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε έτσι όπως πρέπει. Και ερχόμαστε εδώ πέρα και παίρνουμε αυτό εδώ πέρα το πασίγνωστο οικολογικό καθαριστικό και ρίχνουμε μέχρι να σκεπάσει τα κομμάτια εδώ πέρα της μπαταρίας. Ρίχνουμε καλά λοιπόν. Τα αφήνουμε τώρα εδώ πέρα να δράσει. Βλέπετε εδώ πέρα μέσα πως βράζει δηλαδή όλο το πράγμα. Είναι λες και κοχλάζει τώρα εδώ πέρα το πράγμα αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε. Τα αφήνουμε να δράσει. Θα τα αφήσουμε 4 ωρίτσες με 5 ωρίτσες και θα επανέλθουμε να δείξουμε το αποτέλεσμα και πως θα κάνουμε τον καθαρισμό για να φύγουν τα άλατα από πάνω. Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από 4-5 ώρες που περάσανε, όπως βλέπετε τα πράγματα εδώ πέρα, τα νίκελ, τα χρώμια αυτά είναι πανέτοιμα, έχουν καθαρίσει από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο τώρα εμείς, γυαλίζουν ήδη δηλαδή, έχουν φύγει τα άλατα από πάνω όπως βλέπετε. Θα τα καθαρίσουμε λιγάκι ακόμα, θέλουν λίγο ακόμα γιατί έχει σκληρά άλατα, αλλά έχουν φύγει τα πιο πολλά, βλέπετε εδώ τα άλατα που είχαν μείνει επάνω έχουν φύγει κατευθείαν, δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο, κάποια ιδιαίτερη φροντίδα.
Έχουν γυαλίσει τα πάντα, βλέπετε, γυαλίζουν τώρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα και αυτό εδώ. Μέχρι και εδώ μέσα στις βόλτες που έχει άλλα, τα έχουν φύγει, έχουν μείνει πάρα πολύ ελάχιστα. Τώρα εντάξει, τι να πω, είναι απίστευτο. Αυτό εδώ πέρα ήταν μαύρο και γυαλίζει. Λοιπόν, τα πάντα όπως βλέπετε. Θα τα καθαρίσουμε λίγο ακόμα, με μία βούρτσα θα τα κάνουμε λίγο και είναι έτοιμα, δεν θέλει κάτι παραπάνω. Τα βγάζουμε εδώ πέρα όλα στην άκρη να μην χάσουμε τίποτα. Έχουν σπάσει όλα τα άλατα. Βγάζουμε εδώ τα πάντα. Και πάμε να καθαρίσουμε. Τώρα αφήνουμε στην άκρη αυτό εδώ πέρα. Πάμε να καθαρίσουμε, έχουμε λίγο καθαρό νεράκι. Βάζουμε μέσα και με μία βούρτσα λίγο κάνουμε έτσι τις άγριες επιφάνειες που θα μπορούσαν να έχουν μείνει. Ω, απίστευτο ρε παιδί μου, είναι δηλαδή απίστευτο πως έχει καθαρίσει και μέσα εδώ πέρα εσωτερικά. Ούτε καν τρίψιμο θέλει μέσα. Και μέσα εσωτερικά εδώ πέρα έχει καθαρίσει, έχουν καθαρίσει τα πάντα. Μισό λεπτάκι να κάνουμε zoom, γιατί παραπονιόσασταν στο άλλο βίντεο για το zoom. Να κάνουμε zoom εδώ στα αντικείμενα κατευθείαν. Εδώ είμαστε τώρα μετά το zoom. Βλέπετε εδώ πέρα αυτό πως έχει γυαλίσει, αστράφτη κυριολεκτικά, είναι πεντακάθαρο. Θα κάνουμε όλα λίγο να καθαρίσει και το υγρό αυτό που βάλαμε. Δεν θέλω να πω τώρα το όνομά του, όλοι ξέρετε τι είναι. Λίγο με μία βούρτσα γύρω γύρω. Και δεν χρειάζεται όλο αυτό που είχαν κάνει εδώ πέρα στην μπαταρία αυτή τόσα χρόνια με το σφουγγάρι, γι' αυτό έχει αφήσει κάποιες γραμμούλες γύρω γύρω. Δεν θέλει δηλαδή τέτοιο πράγμα με σφουγγάρι να γρατζουνάμε δηλαδή και το νίκελ. Απλά λίγο καθάρισμα. Κοιτάξτε εδώ πέρα γυαλίζει, δεν ξέρω πόσο φαίνεται στην κάμερα τώρα, πρέπει να φαίνεται. Γυαλίζει όλο αστράφτη, πεντακάθαρο. Και από το φίλτρο εδώ πέρα μπροστά έχουν φύγει τα άλατα. Πραγματικά απίστευτο. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Καταρχάς να πω ότι γυαλίσανε, τα ελαφρά δηλαδή άλλα τα φύγανε, τα ίχνη αυτά που αφήνει πάνω, φύγανε χωρίς να τα γυαλίσουμε, χωρίς να τα τρίψουμε καν. Εδώ πέρα ό,τι τρίβω τώρα είναι τυχόν άλλα τα σκληρά που έχουν κάτσει, για να φύγουν και αυτά, αν είναι δηλαδή πολυκερισμένα τα άλατα. Καθαρίζουν, φεύγουν πανεύκολα, δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο, βλέπετε. Γίνεται σαν καινούρια η μπαταρία πάλι. Αφήνουμε εδώ στην άκρη, αστράφουν τα πάντα. Θα φέρουμε μετά κοντά την κάμερα, πιο κοντά ακόμα, να τα δείτε όλα από κοντά. Εδώ το μηχανισμό τώρα θα τον λαδώσουμε και όλα, θα το γρασάρουμε μέσα για να μπορέσει να λειτουργεί καλύτερα, να μην κολλάει, να μην έχει κανένα θέμα από θέμα κολλήματος και αυτά από τα άλλα τα εσωτερικά που του δημιουργηθήκανε. Βέβαια εδώ στο υγρό που το αφήσαμε 4-5 ώρες φύγανε τα πάντα από μέσα, δεν έχει κάποιο θέμα. Λοιπόν, εδώ και από το λάστιχο λίγο να καθαρίσουμε, που έχει πατήσει μέσα το λάστιχο και έχει αφήσει τα χνούδια του. Απίστευτο, απίστευτο. Καθαρίσανε τα πάντα. Κοιτάξτε πόσο εύκολα φεύγουν. Δεν μένουν εδώ πέρα βρωμίες και τέτοια. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Με ένα απλό πέρασμα, ούτε τρίψιμο ούτε τίποτα, έχουν γίνει τα πάντα στην εντέλεια. Τι μας έμεινε τώρα, το ρακοράκι εδώ που δεν θέλει καν τρίψιμο. Ας το κάνουμε γι' αυτό λίγο. Πάμε να δούμε από κοντά τα πράγματα, να δείτε λοιπόν, βλέπετε εκεί πέρα. Είναι όλα πεντακάθαρα, αστράφτουνε, γυαλίζουν τα πράγματα, ούτε χρειάστηκε τρίψιμο ούτε τίποτα, ένα απλό πέρασμα
και τα πάντα γίναν στην εντέλεια. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έτσι οικολογικά ας πούμε μπορούμε να κάνουμε τον καθαρισμό από τα άλατα στις μπαταρίες μας, στα νίκελ πράγματα που έχουμε πανεύκολα. Πάμε να αφήσουμε στην άκρη εδώ πέρα τα νερά και τα καθαριστικά και αυτά και να μαζέψουμε λίγο τα νεράκια εδώ πέρα που πέσανε κάτω, να σκουπίσουμε να στεγνώσουν τα πράγματα εδώ. Σκουπίζουμε εδώ πέρα να στεγνώσουν, βλέπετε είναι πεντακάθαρα, αστράφουν, γυαλίζουν, δεν χρειάστηκε τίποτα ιδιαίτερο να κάνουμε, απλά αφαιρέσαμε την μπαταρία, την αφήσαμε 4 ώρες, λύσαμε την μπαταρία, την αφήσαμε 4-5 ώρες στο υγρό αυτό που σας είπα, ξέρετε όλοι τι είναι, δεν χρειάζεται να το πούμε, και μέσα εσωτερικά έχει καθαρίσει, έχουν φύγει βρωμίες δηλαδή. Βλέπετε εδώ από παντού, από κάτω, παντού, όλα εδώ πέρα έχουν φύγει τα πάντα. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Εδώ προσέχουμε να πιάσουμε με την πέσα, να μην χαλάσουμε δηλαδή αυτά τα γρανάζια εδώ και δεν μπορεί να πιάσει μετά το πομολάκι. Πάμε να βάλουμε και το λαστιχάκι και να συναρμολογήσουμε την μπαταρία. Να έχετε καλύτερη οπτική και εσείς, γιατί χθες μου είπατε στο άλλο το βίντεο ότι δεν βλέπατε καλά, ήταν μακριά η απόσταση. Βλέπετε εδώ πέρα έχουν γίνει τα πάντα καινούρια. Ήταν μακριά η απόσταση της κάμερας και δεν είχατε καλή οπτική. Τώρα είδατε τα πάντα, πώς μπορούμε να επισκευάσουμε, να αλλάξουμε και λαστιχάκια και τα πάντα σε αυτό το βίντεο, να καθαρίσουμε. Βλέπετε εδώ πέρα είναι σαν καινούριο εντελώς, δηλαδή όλο το πράγμα εδώ που κάνουμε τώρα. Φέρνουμε και το πομολάκι μας, το βάζουμε από πάνω. Η βιδουλίτσα του αυτού, πού είναι, πού τη βάλαμε αυτή, δεν τη βρήκαμε. Για να δούμε εδώ, να τη. Ωραία. Βρέθηκε και αυτή, είχε ξεμείνει μέσα στο υγρό εκεί που είναι και μαύρο. Πάμε να τη βάλουμε και αυτή. Για να κρατάει μέσα το πομολάκι, δεν σφίγγουμε πάρα πολύ εδώ πέρα, δεν καργάρουμε. Με το που βρούμε αντίσταση δίνουμε λίγο και το αφήνουμε και ερχόμαστε, περνάμε το ρακοράκι με αυτόν τον τρόπο σε αυτό το σημείο, περνάμε το λαστιχάκι έτσι όπως το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, ερχόμαστε και βάζουμε και τη βρυσούλα μας έτσι για να κουμπώσει μέσα στο λάστιχο και να εφαρμόσει και φέρνουμε και σφίγγουμε το ρακοράκι. Θα πάμε δηλαδή όταν έχουμε τον νηπτήρα μας γέφυρα, θα το πάμε όπου θέλουμε, αυτό πάει μπρος πίσω όπως βλέπετε, θα το πάμε όπου θέλουμε, θα προσαρμόσει και με ένα γαλλικάκι, προσεκτικά να μην το γδάρουμε, δίνουμε λίγο έτσι για να σφίξει, προσεκτικά βλέπετε εδώ πέρα πως το κάναμε και παίρνουμε και το ρουξούνι από πάνω, βάζουμε και εδώ πέρα λίγο λιπαντικάκι. Αυτό ήταν, δεν θέλει και πάρα πολύ. Και βάζουμε, όπως είδατε, πανεύκολα μπήκε μέσα. Βάζουμε μέσα το ρουξούνι, σφίγγουμε λίγο και εδώ πέρα. Ελαφρώς, με το γαλλικό, πολύ ελαφρώς. Θέλουμε να έχουμε την κίνηση της μπαταρίας δεξιά-αριστερά. Δεν μπορούμε να το σφίξουμε πάρα πολύ. Οπότε, αλλά δεν θέλουμε και να πηγαίνει τρένο η μπαταρία δεξιά-αριστερά. Θέλουμε να έχει μια ψιλοαντιστασούλα, μικρή αντιστασούλα. Αλλά να πηγαίνει, να μπορεί να πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Και πάμε μετά να τη βιδώσουμε στο κάτω μέρος. Βάζουμε το λαστιχάκι αυτό. Αυτό εδώ πέρα το κονικάκι όπως το βλέπετε μπαίνει προς τα κάτω για να μπει στην τρύπα του νηπτήρα εκεί που έχει και να σφραγίσει. Αφού περάσουμε το λαστιχάκι μας εδώ με αυτόν τον τρόπο, περνάμε την μπαταρία μέσα στο νηπτήρα. Βάζουμε και το άλλο λαστιχάκι κόντρα από κάτω. Εντάξει, το πάμε και λίγο βιδωτά άμα χρειαστεί. Βάζουμε τη ροζετούλα μας που την καθαρίσαμε, την αστράψαμε εδώ πέρα.
για να σπρώχνουν το λαστιχάκι και το βιδάκι και αρχίζουμε να σφίγγουμε από κάτω με ένα σωληνωτό κλειδάκι και προσαρμόζουμε μετά τα σπιράλ μας επάνω. Αυτά λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο αστράψαμε όπως βλέπετε εδώ πέρα την μπαταριούλα αυτή, γυαλίζει πανεύκολα, δεν κάναμε τίποτα και έχει καθαρίσει και στο εσωτερικό και τα φίλτρα, και το φίλτρο εδώ πέρα έχει καθαρίσει, παρόλο που δεν το λύσαμε να το βγάλουμε και αυτό από μέσα, αλλά βλέπετε εδώ έχει διαλύσει τα πάντα, το ξέπλυμα που κάναμε. Κοιτάξτε εδώ πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται τώρα στην κάμερα, το φιλτράκι έχει καθαρίσει, έχει γίνει πεντακάθαρο. Οπότε πραγματικά κάνουμε δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε εδώ από μέσα έχουν γυαλίσουν τα πάντα και στο εσωτερικό εδώ πέρα μέσα στην μπαταρία και στο εσωτερικό δηλαδή μέσα τα πραγματάκια όλα αστράφτουνε. Βάζουμε το φιλτράκι μας πάλι. Αυτά λοιπόν, έτσι μπορούμε να καθαρίσουμε την μπαταριούλα μας. Ελπίζω τώρα σε αυτό το βιντεάκι να ήταν πιο κοντά η κάμερα και να είδατε τα πάντα πώς γίνονται. Οπότε με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε και το μηχανισμό που είδαμε χθες. Γιατί πολλοί μου είπατε ότι δεν βλέπατε καλά πώς γινόταν ο μηχανισμός, το λύσιμό του και όλα αυτά που κάναμε. Οπότε είδαμε τώρα και το λύσιμο και τη λίπανση και τα πάντα και τον καθαρισμό σε αυτό το βιντεάκι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο τώρα με κάτι πάλι έτσι εξίσου δημιουργικό και χρήσιμο και οικολογικό όπως είδατε.